Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πότε θα δοθούν τελικά τα αναδρομικά εφάπαξ? Υπάρχει έτσι ένας προσδιορισμός χρονικός? Φέτος, το συντομότερο δυνατόν, θα επιδιώξουμε μετά τις γιορτές να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να δώσουμε τα χρηματικά ποσά. Τι ποσά θα λάβουν? Γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχετε ψαλιδίσει το ποσό, κατά 60% μάλιστα. Υλοποιούμε τις δικαστικές αποφάσεις. Και μάλιστα τις υλοποιούμε όχι σε αυτούς που έχουν προσφύγει, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως 250.000, αλλά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Για να είμαστε ξεκάθαροι, και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Φέραμε τη διάταξη στη Βουλή, καλύπτει περίπου 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, θα μοιραστούν 900 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, περίπου 500.000, που θα πάρουν ισόπωσο ποσό, δηλαδή γύρω στα 500 εκατομμύρια. Άρα, 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πόσο αναλογεί στο κάθε άτομο δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι του Υπουργείου Εργασίας. Αλλά ναι, έχουμε προσδιορίσει το ποσό, έχουμε προσδιορίσει τις πηγές άντληση των κεφαλαίων για να δώσουμε αυτά τα χρηματικά ποσά και υλοποιούμε τη δικαστική απόφαση στο ακέραιο. Είπατε οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το 15 Αύγουστο. Ναι, για το ταμιακό κομμάτι. Η απόφαση... Περιμένετε να δείτε πώς θα πάει και ο τουρισμός, δηλαδή? Όχι, αλλά γενικώς η διαχείριση της συνολικής κρίσεως θέλει από εμάς να έχουμε τα πολεμοφόδια εκείνη την ώρα για να καλύψουμε τις πολλές διαφορετικές ανάγκες. Από θα τα είναι ρεπορτάζ... όμως προς το τέλος του χρόνου, θα είναι νωρίτερα? Θα επιδιώξουμε να είναι νωρίτερα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι το δημοσιονομικό, δεν είναι η απόφαση. Η μία απόφαση υλοποιείται σήμερα στη Βουλή. Θα επιστρέψω στη Βουλή για να την ψηφίσουμε. Είναι τροπολογία, την καταθέσαμε. Εκκρεμεί άλλη μια τροπολογία, η οποία θα είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκεί υπάρχει και το ζήτημα του ελεγκτικού συνεδρίου. Έπρεπε να περάσουμε το ελεγκτικό συνεδρίο. Άρα, τελειώνει αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια έχουμε την εκταμείευση των χρηματικών ποσών από το επισπεύδον Υπουργείο Εργασίας. Θα επιδιώξουμε να μην είναι την τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο, να είναι νωρίτερα. Όμως, ταυτόχρονα, οφείλουμε να έχουμε διαθέσιμα, ταμιακά διαθέσιμα, έτσι ώστε να καλύψουμε τις πολλές διαφορετικές μεγάλες ανάγκες που υφίστανται ή αναδεικνύονται λόγω και εξαιτίας υγειονομικής κρίσης. Να πάμε και σε αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας αυτή η απόφαση. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για την οικονομία, ότι η ύφεση εκτιμάται γύρω στο 10%, οι ήπιες προβλέψεις. Υπάρχει μια τρύπα που διαρκώς μεγαλώνει στα έσοδα και ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό που θα φτάσει στο μείον 7%. Άρα, με πρόχειρους υπολογισμούς έχουμε περίπου 11 δις. Πού θα βρεθούν αυτά? Ωραία. Καταρχήν να πω ότι το 10% είναι οι δυσίωνες προβλέψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΩΣΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν αναθεωρήσει λίγο προς το καλύτερο την ύφεση στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως θα είναι βαθιά. Ναι, κάποιοι λένε και για 12 πάντως. Εντάξει. Εγώ σας λέω για τους τρεις βασικούς αυτούς οίκους. Δεύτερη παρατήρηση. Μην συγχαίουμε τα δημοσιονομικά με τα ταμιακά. Δημοσιονομικά, πράγματι, η χώρα θα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα, ένα σημαντικό πρωτογενές έλλειμμα. Δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω, γιατί τώρα και με την δικαστική απόφαση θα προσθεθεί ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 1,5 δις. Άρα θα έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα. Είμαστε όμως καλυμμένοι από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, γιατί με εξαίρεση την δικαστική απόφαση συγκεκριμένη, όλες οι άλλες δαπάνες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι. Όμως τα χρήματα, το μεγάλο ερώτημα είναι. Είμαστε καλυμμένοι. Τα έχουμε πάρει. Το μεγάλο ερώτημα είναι ταμιακά. Έχουμε τους πόρους για να κάνουμε αυτές τις δαπάνες? Θα σας πω τέσσερα στοιχεία και αμέσως νομίζω θα καταλάβετε. Ξεκινήσαμε στην κρίση με 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα και σήμερα είμαστε σε 31,5. Άρα έχουμε ξοδέψει από αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα περίπου 6 δις. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι με τις εξόδους που κάνουμε στις αγορές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσα στην κρίση του κορονοϊού, αντλήσαμε άλλα περίπου 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε ρίξει στη μάχη αντιμετώπιση του κορονοϊού μέχρι σήμερα περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και άλλα πολεμοφόδια για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, λέτε, έχει εφεδρείες η κυβέρνηση και χωρίς να έχουν κατατεθεί τα χρήματα από την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ. Και δεν μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάω για τις αποφάσεις που έχουμε λάβει εδώ και 2 μήνες, όπως είναι το πρόγραμμα ΣΟΥ για να ενισχυθεί η απασχόληση, που έχουμε στείλει ως χώρα τις εγγυήσεις. Πρέπει να στείλουν όλα τα κράτη-μέλη τις εγγυήσεις. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, οπότε εκτιμούμε ότι η εκταμείευση θα γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα τι μέχρι είναι το σήμερα στηριζόμαστε. Η κυβέρνηση, από τα χρήματα από πού είναι? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι σας ανέφερα ότι 2 φορές βγήκαμε στις αγορές και βγάζουμε και 11 γραμμάτια. Άρα 7-8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι από την παρούσα κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία.
Δεύτερον, από τα ταμιακά διαθέσιμα που άφησε, όπως λέτε, η προηγούμενη κυβέρνηση, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι χρήματα τα οποία υπήρχαν διαχρονικά στα ταμεία της χώρας και είναι πολύ απλά τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, στις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα, αυτά αξιοποιούμε και δεν ακουμπούμε καθόλου ένα μαξιλάρι που πράγματι άφησε η κυβέρνηση εξαιτίας αναξιοπιστίας της χώρας και το παρελθόν στον ESM, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, 15,7 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα μέτρα στήριξης που λέγατε. Εκφράζουν πολλά παράπονα επιχειρηματίες ότι δεν έχουν πρόσβαση στη δανειοδότηση, ότι με εξαίρεση το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα άλλα μέτρα δεν λειτουργήσαν. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Θέλαμε και θέλουμε το τραπεζικό σύστημα να συμβαδίσει με τους ρυθμούς που τρέχει η ελληνική κυβέρνηση. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Εκτιμώ ότι αυτά αρχίζουν και ελαττώνονται και μειώνονται. Τρία στοιχεία θα σας πω και πάλι. Προσπαθώ να είμαι πολύ ακριβής για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Πέτυχε το μέτρο. Περίπου 140.000 επιχειρήσεις έχουν μοιραστεί σημαντικά χρηματικά ποσά. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Και προσέξτε, έχουν πάει στοχευμένα εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Κοίταξα λίγο τα στοιχεία. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν πάρει χρήματα πολλές επιχειρήσεις στα νησιά. Τα παίρνουν 20... όμως επιχειρήσεις που τα χρειάζονται πραγματικά. Προφανώς, γιατί είναι το ταξί. Είναι το κέντρο εστίασης στο νησί, είναι το ζαχαροπλαστείο στο νησί, είναι η μικρή επιχείρηση, είναι το ξενοδοχείο. Έχουμε πλήρη εικόνα πού πηγαίνουν τα ποσά. Είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης. Σας είπα και πάλι, 20.000 επιχειρήσεις στα νησιά. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική βοήθεια στοχευμένη. Άρα 1,8 δις πήγαν εκεί. Έχει το τραπεζικό σύστημα με καθυστέρηση, με δυσκολίες, αλλά τώρα με καλύτερους ρυθμούς. Και διοχετεύει πώς την πραγματική οικονομία. Πάντα πρέπει να μιλάμε για το τι καταλήγει στην επιχείρηση. Έχετε δίκιο. Όχι τι συμφωνείτε, αλλά τι καταλήγει. Από το ΕΠΗΧ 2, σήμερα που μιλάμε, έχουν εκταμιευθεί 9.500 δάνεια. 9.500 δάνεια έχουν εκταμιευθεί. 1,3 δις. Και από τον εγκυοδοτικό μηχανισμό έχουν εκταμιευθεί περίπου 2.000 δάνεια. Με εξαίρεση 100 από αυτά, όλα τα άλλα είναι σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. 1 δις. 1 και 1,2 και 1,8. Είναι σημαντικά ποσά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσδιορίζουμε ότι πέσανε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέσαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ συνεπώς στην πραγματική οικονομία τον μήνα Ιούλιο. Το ερώτημα τώρα που μου θέτετε είναι άλλο ερώτημα. Δεν είναι ερώτημα που μου θέσατε προηγουμένως αν οι επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν τα δάνειά τους πήραν τελικά τα λεφτά. Εδώ και φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδο. Υπήρχαν. Αλλά τώρα σας παρουσιάζω μια εικόνα πραγματικής πρόοδου. Με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία τα συζητάμε κάθε Τρίτη με το τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία η οποία διαμαρτύρεται και ένα κομμάτι εξ αυτών έχει δίκιο, ότι δεν μπορεί να βρει χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, γιατί δεν μπορούμε να γεννήσουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων όπως κάναμε κατά το παρελθόν. Λοιπόν. Εκεί χρειάζεται και η ελληνική πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα να ρίξουν ακόμα περισσότερους πόρους στην πραγματική οικονομία. Να δούμε λίγο επιγραμματικά και κάποια άλλα θέματα της αγοράς. Γι' αυτό παράδειγμα... και ψηφίσαμε, συγγνώμη, και τις μικροπιστώσεις, ώστε μια επιχείρηση που δεν έχει ευκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα, εκτιμούμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά να μπορέσει να αντλήσει μέχρι 25.000 ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε τώρα τη μηδενική προκαταβολή φόρου. Έχουμε το θέμα του μειωμένου ενοικίου, αν θα παραταθεί δηλαδή αυτή η ρύθμιση, αν δεν κάνω λάθος μέχρι το Σεπτέμβριο ισχύει. Και τι θα γίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τρία ζητήματα. Θέλετε όμως και σύντομες απαντήσεις. Δεν γίνεται για όλα αυτά. Προκαταβολή φόρου την ψηφίζουμε σήμερα. Στις περισσότερες επιχειρήσεις μηδενίζεται. Γίνεται νόμος του κράτους και εκτιμούμε η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου ουσιαστικά θα έχει ενσωματώσει αυτές τις προβλέψεις στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Δεύτερη παρατήρηση στα ενίκια. Τα ενίκια έχουμε επεκτείνει την μείωση κατά 40% σε ακόμα περισσότερους κλάδους και τομείς της οικονομίας, παρακολουθώντας την δυναμική που έχει η εξέλιξη υγειονομικής κρίσης. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και πάλι αν χρειαστεί. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να ξέρουμε τις ακινήτων. Άρα, οφείλουμε να σεβαστούμε και το γεγονός ότι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βεβαίως είχαν μια σημαντική μείωση του ένφη από τη σημερινή κυβέρνηση, έχουν χτίσει το νοικοκυριό τους, έχουν χτίσει τις υποχρεώσεις τους στη βάση των ενοικίων που παίρνανε. Άρα, πρέπει και εκεί το κράτος να συμβάλλει και συμβάλλει στο κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι από κάποιο σημείο και πέρα, επειδή μιλάμε για μια ιδιωτική σύμβαση, να ισορροπήσει το ενίκιο στην καινούργια κατάσταση που θα έχει η ελληνική οικονομία. Και τρίτο κεφάλαιο μου είπατε. Αυτό διμερές ζήτημα δηλαδή θα γίνει. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι η ιδιωτική σύμβαση. Ναι.
αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουμε για αρκετούς μήνες σε μια ιδιωτική σύμβαση. Βλέποντας ποια είναι η πραγματικότητα. Όμως, αυτό μου λέτε. Είναι κάτι που θα το αξιολογήσουμε. Όπως σας λέω πολλές φορές, υπάρχει δυναμική στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά όσο αρχίζει και σταθεροποιείται η κατάσταση στην οικονομία, οφείλουμε να σταματήσουμε παρεμβάσεις οι οποίες παρεμβαίνουν στην πραγματική οικονομία. Και η προστασία πρώτης κατοικίας. Προστασία πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει από το Φεβρουάριο του 2019. Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2019. Τι έγινε μετά? Μετά έγινε ένα σχήμα προστασίας ενός τμήματος της κοινωνίας με χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και με βάση το ποια ήταν κόκκινα δάνεια μέχρι το τέλος του 2018. Αυτό το σχήμα, που περιλάμβανε περίπου 90.000 δανειολήπτες, τελικά έκαναν χρήση αυτού περίπου 5.500 άτομα. Μέχρι σήμερα, στους 13 μήνες λειτουργίας, έχουν κάνει χρήση 5.500 άτομα. Άρα το σχήμα αυτό δεν πέτυχε. Ταυτόχρονα όμως, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πήγαινε στις τράπεζες και διμερώς ρύθμισε τα δάνειά του. Ναι, τι θα γίνει? Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις? 270.000. Άρα εμείς ερχόμαστε πάλι σήμερα και νομοθετούμε ένα πρόγραμμα γέφυρα, με το οποίο ως πολιτεία χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο κομμάτι της δόσης που έχει και ο ενήμερος πολίτης και ο κόκκινος πολίτης. Για πρώτη φορά το κράτος ενισχύει τη δόση του ενήμερου πολίτη. Και όχι λίγο, πολύ. 90% το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο, 70% το τρίτο. Αυτό θα κρατήσει για 9 μήνες. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το χρονικό διάστημα των 9 μηνών, θα έχουμε ψηφίσει το νέο κώδικα, ένα νέο νόμο για το ιδιωτικό χρέος, με το οποίο και θα δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και θα προστατεύσουμε τους αδυνάτους. Θα το κάνουμε, από το έχουμε συμφωνήσει. Από πότε αυτό θα μπει σε εφαρμογή? Αυτό εκτιμούμε ότι μπορεί να μπει σε εφαρμογή από τις αρχές του 2021. Αυτός είναι ο στόχος. Να νομοθετηθεί το Σεπτέμβριο και να μπει σε εφαρμογή και λειτουργία από τις αρχές του 2021. Στο μεταξύ θα υπάρχει αυτό το πρόγραμμα γέφυρα με πολύ σημαντική ενίσχυση, επιδότηση από το κράτος. Την Δευτέρα ανοίγει πλατφόρμα. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί περιμένουμε μια γενναία ένεση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα χρήματα πότε θα έρθουν και αν είναι δυνατόν να απορροφηθούν, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό του ΕΣΠΑ ουσιαστικά? Πολύ πρόσφατα ελήφθη απόφαση. Ελήφθη μια καλή απόφαση για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Μέσα από συμβιβασμούς, αλλά έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διαχειριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα σημαντικούς πόρους. Οφείλουμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστημα, ως κοινωνία, να διαμορφώσουμε το βέλτιστο αναπτυξιακό σχέδιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Να το υποβάλουμε έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις από το πρώτο εξάμηνο του 2021. Άρα, για το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμούμε ότι θα έχουμε εκταμιεύσεις από τις αρχές του 2021 και μετά. Για τα άλλα προγράμματα, είτε είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε είναι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, είτε είναι ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προσδοκούμε από την επόμενη εβδομάδα και όλο το δεύτερο εξάμηνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά.